Κύριε Γιάννη Γιώργο, εν ώψη του καλοκαιριού, τι γίνεται με το οδικό δίκτυο, ποιες εργασίες είναι σε εξέλιξη και τι έχουμε να περιμένουμε. Θα είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι όσον αφορά αυτό το κομμάτι στη Χαλκιδική? Ναι, ήδη είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό έτοιμοι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια το έχω πει. Έγινε μια τεράστια δουλειά, η οποία φαίνεται, βλέπει ο καθένας που κυκλοφορεί πλέον στο οδικό δίκτυο Χαλκιδικής, ότι έχει βελτιωθεί περίπου κατά 80%. Αυτό που μας απομένει είναι η ολοκλήρωση των εργολαβιών που τρέχουν, αλλά και το ξεκίνημα μιας καινούργιας. Ήδη πριν από 8-10 μέρες περίπου υπογράψαμε μια καινούργια σύμβαση, ύψος προϋπολογισμού περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Θα συνεχίσουμε επομένως και τις συντηρήσεις και την καθαριότητα, την κοπή των χόρτων και των δέντρων, τις διαγραμμίσεις σε πολύ μεγάλα τμήματα του νομού, την επισκευή των τεχνικών στις άκρες των δρόμων εκεί όπου βρίσκονται και έχουν κάποια προβλήματα τεχνικά. Σαφέστατα είναι μια διαφορετική, όπως είπα, Χαλκιδική αυτή που θα παραδώσουμε το Μάιο από αυτή που είχαμε το 2019. Τελειώνουμε εδώ? Όχι. Υπάρχουν οι ετήσιες συντηρήσεις περίπου στα 6 εκατομμύρια για την τριετία που από το 2021 μέχρι και το 2023, τα οποία θα συνεχίσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και κάθε χρόνο να τα υλοποιούμε. Θα προσθέσουμε σε αυτά το 500.000 ευρώ, δηλαδή περίπου για την κοπή χόρτων που ήδη ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης. Θα βγούμε μέσα στο μήνα να ξεκινήσουμε τις εργασίες. Θα συνεχίσουμε τις καθαριότητες των ρεμάτων και τα αντιπλημμυρικά έργα προστασίας που κάνουμε. Ήδη στην Τωρόνη γίνεται μια σημαντική δουλειά, η οποία χρόνια δεν είχε γίνει, τώρα πια νομίζω πως θα βοηθήσει σημαντικά. Δεν λέμε πάντα ότι θα λύσουμε ριζικά τα θέματα και τα προβλήματα, αλλά λέμε ότι κάνουμε παρεμβάσεις που τουλάχιστον προστατεύουμε στο βαθμό που μπορούμε, τις τοπικές κοινωνίες. Μέλημά μας είναι η Χαλκιδική να είναι έτοιμη το επόμενο χρονικό διάστημα να υποδεχθεί τους επισκέπτες της. Ένα θέμα το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει έντονο και στους Δήμους αλλά και στην περιφέρεια είναι η υποστελέχωση. Σε σχέση με το προσωπικό, κύριε Γιάννη Γιώργο, τι γίνεται? Στήριξη από το κομμάτι? Η κατάσταση δυστυχώς θα πω εγώ είναι απογοητευτική. Και είναι απογοητευτική γιατί δεν υπάρχει ο αριθμός των προσλήψεων που θα θέλαμε. Μακάρι να αυξηθούν τα επόμενα 1-2 χρόνια ώστε να μπορέσουμε σε κάποιο βαθμό να αναπληρώσουμε τα κενά. Ήδη είμαστε, έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο λειτουργίας. Συνεπώς, αν σκεφτείτε ότι είχαμε 11 επί της ουσίας αιτήματα αποχωρήσεων, άρχισαν να υλοποιούνται σιγά σιγά και μόλις 3 μετακομίσεις προς τη Χαλκιδική, το ισοζύγιο είναι αρνητικό για ακόμη μια φορά. 11 φεύγουν, 3 έρχονται, είμαστε 8 κάτω. Και δεν είναι οι οποιοδήποτε, είναι υπάλληλοι οι οποίοι φεύγουν από νευραλγικά, θα πω εγώ, σημεία λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης της περιφέρειας και δυστυχώς δεν βοηθούν καθόλου μα καθόλου στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Απαραίτητο θεωρώ. Δεν φτάνει η πρόσληψη των εκτάκτων, των οχταμηνητών, των τετραμηνητών. Όλα τα παιδιά καλά είναι. Και όλοι όσοι έρχονται βοηθάνε. Δεν έχουν όμως την εμπειρία που έχει ένας μόνιμος υπάλληλος. Άρα ένας φτασμένος, βάλτο σε εισαγωγικά, υπάλληλος έχει πολύ μεγαλύτερη προσφορά, γιατί μπαίνει μια φορά στο χώρο της δουλειάς, γνωρίζει τι θα πρέπει να κάνει και κυρίως έχει το δικαίωμα της υπογραφής που δεν έχουν οι έκτακτοι. Συνεπώς, εάν δεν ειδωθεί το συγκεκριμένο θέμα με πολύ πολύ μεγάλη ευαισθησία, τα επόμενα χρόνια, 1-2 χρόνια, θα είναι αδύνατη σχεδόν η λειτουργία της περιφερειακής ενότητας. Προσπαθούμε, αλλά όσο και να προσπαθείς, όταν ο αριθμός δεν φτάνει, δεν θα φτάσει και η παροχή υπηρεσίας που πρέπει στον κόσμο.